Η ελληνική αστυνομία δίνει χρήσιμες συμβουλές στους πολίτες της περιοχής με αφορμή τις γιορτές του Πάσχα, καθώς πολλοί θα απουσιάσουν από τα σπίτια τους και θα ταξιδέψουν. Ο κ. Τσιπλάκης διαβεβαίωσε τους πολίτες μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα λαμβάνουν αυξημένα μέτρα τροχέας με μοναδικό στόχο την πρόληψη και αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα λαμβάνουν αυξημένα μέτρα τροχιάς με μοναδικό στόχο την πρόληψη και την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων. Όμως, για να καταφέρουμε να έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα και γιατί όχι να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα αυτό το Πάσχα, θα πρέπει και οι οδηγοί να συμβάλλουν από τη δική τους πλευρά. Συνεπώς, συμβουλεύουμε τους φίλους οδηγούς, πριν ξεκινήσετε το ταξίδι, να κάνετε έναν έλεγχο στο όχημά σας για την καλή του λειτουργία. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρείτε πάντοτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας και το κράνος κατά τις μετακινήσεις σας. Να προστατεύετε τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημά σας, κάνοντας χρήση παιδικού καθίσματος και ζώνη ασφαλείας. Να μην οδηγείτε όταν έχετε καταναλώσει αλκοόλ και να μην χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που σας αποσπούν την προσοχή. Και τέλος, να σέβεστε και να προστατεύετε τους συνεπιβάτες σας, καθώς επίσης και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου. Για όσους λείψουν από τα σπίτια τους, καλό θα είναι να έχουν λάβει κάποια μέτρα για την προστασία του σπιτιού από κλοπές, όπως επίσης και την προστασία τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Βέβαια, να μην κοινοποιούν την απουσία τους από το σπίτι. Φεύγοντας από το σπίτι, να έχετε βεβαιωθεί ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι καλά ασφαλισμένα και να ενημερώσετε για την απουσία σας μόνο συγγενείς και φίλους τους οποίους εμπιστεύεστε. Ενεργοποιήστε αν υπάρχει σύστημα συναγερμού και μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας μέσα στο σπίτι. Στο ταξίδι, μην αφήνετε ποτέ εκτεθειμένα αποσκευές, τσάντες, πορτοφόλια και άλλα αντικείμενα όπου και αν βρίσκεστε και σε περίπτωση που ταξιδέψετε με δικό σας όχημα, μην αφήνετε μέσα σε αυτό πολύτιμα αντικείμενα και ειδικότερα σε ορατά σημεία. Και τέλος, μην κοινοποιείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την παρουσία σας στις περιοχές που επισκέπτεστε, συνεπώς και την απουσία σας από το σπίτι σας. Ποτέ δεν γνωρίζετε ποιος σας παρακολουθεί και τι σχεδιάζει. Σε κάθε περίπτωση κλοπής, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας, να καλείτε άμεσα στο 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα της περιοχής.